Ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ήταν προγραμματισμένο, Δημήτρη, στις 10:30 να ξεκινήσει η σύσκεψη. Καλή σου μέρα, Νίκο. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου σε πολύ λίγα λεπτά, στις 11:30, θα ξεκινήσει η ευρεία σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης, στην παρουσία του Υπαρχηγού Αστυνομίας, του Προέδρου της ΚΟΠ, αλλά και του Κλιμακίου της UEFA, με φόντο τους θυμμένους αγώνες και τις αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομόνιας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου. Το κλιμακείο της UEFA, Νίκο, που είναι στο νησί μας τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και τους κόκκινους φακέλους που έφτασαν στα γραφεία της ΚΟΠ. Να υπενθυμίσουμε πως χθες ο πρόεδρος της Ομόνιας έκανε λόγο για μεταξύ άλλων στημένα παιχνίδια, εξαγορά ποδοσφαιριστών και διαιτητών, ακόμη και για προσυμφωνημένες αποφάσεις, Νίκο, στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ, για να έρθει η απάντηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συγκαλύψει οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με το λόγο ζήτημα. Ο πρόεδρος της Ομόνιας κλήθηκε μάλιστα χθες, Νίκο, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, συνομίλησε κατηδίαν με τον Αρχηγό Αστυνομίας, ωστόσο δεν προέβη σε οποιαδήποτε κατάθεση μέχρι στιγμής. Να πούμε πως το κλιμάκιο της UEFA, Νίκο, χθες είχε και ευρεία σύσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας υπό την προεδρία του Αρχηγού Αστυνομίας, του κ. Κύπρου Μιχαηλίδη, όπου συζητήθηκε ο τρόπος διερεύνησης των καταγγελιών των κόκκινων φακέλων που αποστέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στην Κύπρο. Έπειτα έγινε μια ανταλλαγή απόψεων. Το κλιμάκιο της UEFA, Νίκο, θα έχει και άλλες συναντήσεις, από ό,τι πληροφορούμαστε, με άλλους αρμόδιους φορείς, όπου θα γίνει και εκεί μια ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση για τη διαδικασία στην οποία ακολουθεί η Ομοσπονδία πριν αποστείλει τους κόκκινους φακέλους. Παραμένει, Νίκο, να δούμε το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης και κατά πόσο θα υπάρξουν οποιασδήποτε αποφάσεις που θα φέρουν νέες εξελίξεις. Μάλιστα, Δημήτρη, θα σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πάρα πολύ. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνία.